Όταν ξαναέγινε αυτή η κουβέντα, ζήτησε ο κύριος Πατούλης προτάσεις από τις παρατάξεις. Θερμή παράκληση, γιατί υπάρχει και το να απομακρυνθούν όσοι δεν είναι περιφερειακοί σύμβουλοι. Όποιος μιλάει θα τον ακούμε. Συμφωνούμε, διαφωνούμε. Κύριε Τζίμερε. Λέω ότι ο κύριος Πατούλης ζήτησε προτάσεις από όλες τις παρατάξεις. Εμείς στείλαμε. Δεν ξέρουμε ποιοι άλλοι στείλαν, διότι είχε πει ο κύριος Πατούλης ότι θα θέσει υπόψη όλων τις προτάσεις όλων και επ' αυτών θα συζητήσουμε. Διότι κάθε φορά συζητάμε επί καταγγελιών. Εγώ θα ήθελα να ακούσω τις προτάσεις της αριστεράς πάνω στο θέμα. Διότι όντως αυτά που καταγγέλλονται είναι αληθή. Αλλά θα θέλαμε να ακούσουμε τις προτάσεις. Σαφές. Και θα θέλαμε πριν να συζητηθεί όλες οι παρατάξεις να στείλουν προτάσεις. Αν κάποια δεν θέλει να στείλει, να ξέρουμε ότι δεν έστειλε. Και να κοινοποιηθούν οι προτάσεις όλων σε όλους. Πρώτον. Δεύτερον, θα είναι ελεύθερη η παρακολούθηση, βεβαίως. Αλλά όλοι όσοι μπαίνουν θα αφήνουν ταυτότητα και όνομα. Θερμή παράκληση. Θερμή παράκληση. Διότι... Ειλικρινά θα ζητήσω την απομάκρυνση. Όσοι μπαίνουν θα αφήνουν ταυτότητα και όνομα. Εντάξει. Διότι αν κάποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, δεν έχει κανένα λόγο να μην δηλώσει ποιος είναι. Ωραία. Όπως μπαίνουμε σε μια εταιρεία και αφήνουμε ταυτότητα και όνομα και παίρνουμε μια καρτελίτσα, σαφές, με τον ίδιο τρόπο θα γίνεται και εδώ. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Επειδή... Διότι όταν γίνονται πράξεις ποινικού ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ξέρουμε εναντίον ποιου θα στραφούμε. Λοιπόν. Όταν ζήτησα το λόγο και σήκωσα το χέρι, από πίσω φωνάζανε κάτσε κάτω εσύ. Κάτσε λοιπόν. Κάτω εσύ φασίστα. Αυτό δεν το δέχομαι. Όσοι μπουν λοιπόν την επόμενη φορά, δυστυχώς, θα έχουν την ταυτότητά τους, θα την αφήνουν στην είσοδο και θα πάρουν και μια καρτελίτσα. Προφανώς, και θα περνάνε και από το μηχάνημα καταγραφής, γιατί μπορεί να έχουν και κανένα σιδερικό μαζί. Εντάξει. Όποιος αυτή τη στιγμή, ησυχία λίγο, ησυχία, μετά τη δέσμευση της διοίκησης και τον ορισμό ρητής συνεδρίασης, φαντάζομαι ότι όποιος μπαχαλοποιεί τη διαδικασία από αυτούς που βρίσκονται στο υπερό, το κάνει επίτηδες. Γιατί νομίζω ότι αν θέλετε πραγματικά να συζητηθεί, έχετε πάρει την απάντηση.